Η γυναίκα αντιπροσωπεύει τη σοφία της φύσης και δίνει συνέχεια στην ανθρώπινη ζωή επάνω στη γη. Και παρότι αυτό, σήμερα εκατομμύρια γυναίκες ζουν σε μια καθημερινή κόλαση βίας. Οι σκέψεις μας σήμερα είναι σε όλες αυτές τις γυναίκες. Ιδιαίτερα στις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους για να ξεφύγουν από τη βία του πολέμου, την κοινωνική και οικογενειακή βία. Στις γυναίκες που έρχονται αντιμέτωπες με τη βία των κλειστών συνόρων στην Ευρώπη και παρεμποδίζονται να φτάσουν σε ένα χώρο σχετικής ασφάλειας για τις ίδιες τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Στις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρώπη με την ελπίδα να ζήσουν μια ειρηνική και αξιοπρεπή ζωή, αλλά συχνά ζουν και εδώ τη βία του ρατσισμού, της εκμετάλλευσης και της κακοποίησης. Πολλές φορές οι γυναίκες θύματα της βίας πιστεύουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να ξεφύγουν από την κόλαση που βιώνουν. Δεν ξέρουν πού να πάνε, από ποιον να ζητήσουν βοήθεια. Αισθάνονται ανίσχυρες και μένουν φυλακισμένες στους φόβους τους. Αυτό που θέλω να πω στις γυναίκες που βιώνουν τη βία κάθε μορφής είναι το εξής. Οι ίδιες κρατούν τα κλειδιά και μπορούν να ξεκλειδώσουν την πόρτα της φυλακής τους. Και εμείς οι πολιτικοί, οι κρατικές αρχές και ακτιβιστές πρέπει να κατησυχάσουμε αυτές τις γυναίκες ότι από τη στιγμή που βγουν από τη φυλακή της βίας και του φόβου δεν τα είναι μόνες τους, αλλά τα έχουν υποστήριξη. Και αυτούς είναι ο λόγος που για μια ακόμα φορά τα κράτη να προχωρήσουν και να δεσμευτούν για την επικύρωση και εφαρμογή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Είναι το ελάχιστο που οφείλουν στις γυναίκες θύματα της βίας.